πάρα πολύ θετικό ότι έχουμε μηδενικές αυξήσεις. Και είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που παρά το ότι αυξάνονται οι δαπάνες, γιατί και αυτή τη χρονιά έχουμε αύξηση τις δαπάνες για τη διάδειμα για το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, εν τούτης φαίνεται να μην αυτό το πράγμα, αυτή τη δαπάνη ο Δήμος να μπορεί να ενσωματώσει. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναφέρουμε ότι μετά από 5 χρόνια και παρότι σε επίπεδο δαπανών τα δημοτικά τέλη, τα λεφτά δηλαδή που καλύτερα να πληρώσει ο Δήμος για την διαχείριση των απορριμμάτων και του ηλεκτροφωτισμού αυξήθηκαν πάνω από 30%. Εκεί που είχαμε έναν προϋπολογισμό γύρω στα 5,5 εκατομμύρια το 2015, σήμερα ο προϋπολογισμός ξεπερνάει τα 7 και με πολύ μικρότερες αυξήσεις έχουμε μια κρυστάλλινη και διαυγή εικόνα για τα ανταποδοτικά μας. Αυτό πιστέψτε με είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη λειτουργία του Δήμου. Νομίζω ότι έχουμε έναν ισοσκελισμένο ανταποδοτικό προϋπολογισμό και αυτό ουσιαστικά είναι μια καλή βάση ώστε ο Δήμος να συνεχίσει να έχει μια καλή πορεία στα ζητήματα της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού. Παράλληλα, εμείς προσπαθήσαμε τα τελευταία 5 χρόνια να αναβαθμίσουμε και τη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το δύσκολο. Να υπενθυμίσω το πολύ δύσκολο 2015 με τα capital controls και όλη αυτή τη δυσκολία που προέκυψε. Και με νέο προσωπικό, αλλά και με αναβάθμιση του εξοπλισμού. Και τρίτον και πολύ σημαντικό, ότι επενδύσαμε στην ανακύκλωση. Εγώ επισημαίνω το πόσο σημαντικό είναι για το Δήμο το βήμα που έγινε με την ανακύκλωση των βιοαποβλήτων. Το σύστημα ξεχωριστής δηλαδή διαλογής βιοαποβλήτων να προχωρήσει και όχι να προχωρήσει, να επεκταθεί ουσιαστικά σε όλο το Δήμο. Έχει υποβληθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και σχετική πρόταση στο ΕΣΠΟ, ώστε να χρηματοδοτηθεί. Είναι λίγο πριν την οριστική του ένταξη και είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Δήμο αυτό το πράγμα να προχωρήσει. Άρα, νομίζω ότι έχουμε μια καλή εικόνα. Σε άλλους Δήμους, φαντάζομαι, είδατε τα φαινόμενα να ζητούν τα αυξήσεις 30%, γιατί υπάρχουν προβλήματα ή παίρνουν δάνεια για να καλύψουν αντίστοιχες δαπάνες ανταποδοτικές. Εδώ δεν έχουμε τέτοιες ανάγκες, εδώ δεν έχουμε τέτοια προβλήματα και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θέλουμε να επισημάνουμε. Από εκεί και πέρα, σαφώς το γεγονός ότι έχουμε μηδενικές αυξήσεις, που δεν σημαίνει επιπλέον επιβάρυνση των δημοτών, προφανώς είναι κάτι το οποίο θα το στηρίξουμε. Και τα υπηρεσίες ανάλογες όμως. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής και της Οικονομικής, βέβαια, στην οποία ήδη έχουν συζητηθεί τα τέλη και η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συζητείται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι μηδενική, να μην υπάρχει αύξηση, να μείνουν σταθερά τα τέλη για τον επόμενο χρόνο, βέβαια με την προοπτική ότι θα έχουμε τη δυνατότητα την επόμενη χρονιά να μειώσουμε τα τέλη, για το λόγο ότι ήδη η χώρα μας, αλλά και οι δημότες φυσικά, του Δήμου μας περνούν δύσκολες στιγμές, η οικονομική κατάσταση δεν είναι η καλύτερη. Με την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών και των οικονομικών του Δήμου. Θα είναι σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, σε όπου υπάρχουν τέλη? Σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, όλα τα τέλη μένουν σταθερά. Την οικονομική δυνατότητα του Δήμου να σηκώνει κάτι τέτοιο? Ναι. Η οικονομική κατάσταση του Δήμου το επιτρέπει αυτό και πιστεύω ότι την επόμενη χρονιά, όπου πια θα είμαστε πιο έτοιμοι, θα επιτρέπει ακόμα και τη μείωση. Άρα δεν βρήκατε καμία υγεία, θα λέγαμε. Πώς? Δεν βρήκατε καμία υγεία, θα λέγαμε. Καταρχήν, δεν είναι η φιλοσοφία μας να επικαλούμαστε καμένη γη, αλλά μας ενδιαφέρει το πώς θα πάμε πιο μπροστά το Δήμο και πώς θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή των δημοτών. Τα όποια προβλήματα υπάρχουν, θα προσπαθήσουμε να τα ξεπεράσουμε. Πάρα πολύ καλά. Και μείωση ίσως. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό έχει να κάνει με τις οικονομικές υπηρεσίες, οι οποίες πραγματικά βγάζουν το τι πραγματικά αναλογεί στα ανταποδοτικά του κάθε δημότη. Αλλά σήμερα, στην περίοδο που διανύουμε και στην περίοδο που ζούμε, όλοι έχουμε υποστεί τις συνέπειες τις αρνητικές της οικονομίας και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να επιβάλλεις παραπάνω τέλος σε ό,τι αφορά τον Δήμο. Νομίζω ότι ο Δήμος πρέπει να σταθεί εκεί που πρέπει να σταθεί. Και αν έχει τη δυνατότητα στη συνέχεια να μπορούμε να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη περιορίζοντάς τα στην πραγματικότητα, τότε νομίζω ότι είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουν τα δημοτικά τέλη όπως έχουν. Υπάρχουν και κάποιοι που αυξάνονται? Όχι όλα, θεωρώ, διότι οφείλουμε να πούμε ότι η οικονομική υπηρεσία, ο αντιδήμαρχος οικονομικών, ο κύριος Φλόρος, αλλά και οι διευθυντές και το προσωπικό της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης κάναν μια, θεωρώ, πολύ αξιόλογη και σημαντική δουλειά και το αποτέλεσμα ήταν να, τουλάχιστον για φέτος, να μην αυξηθούν τα τέλη και αυτό είναι ένα μεγάλο όφελος προς τους δημότες του Δήμου Κοζάνης. Το σύνολο σχεδόν των τελών δεν αυξάνει και αυτό είναι ένα μεγάλο βοήθημα για όλες τις οικογένειες.
Έχουμε σήμερα συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου της Κοζάνης. Τα θέματα, μπορώ να πω, δεν είναι τόσο σπουδαία, αν και όλα τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν σχέση με τους κατοίκους του Δήμου Κοζάνης. Είναι κάποια ανταποδοτικά τέλη σε ενοικιάσεις καταστημάτων, κάποια άλλα σε γη, κτηνοτροφικές εκτάσεις και όλα αυτά και μια τροποποίηση προϋπολογισμού. Βέβαια, να πούμε ότι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι με ενημέρωσε η Πρόεδρος, θα έχουμε τον προϋπολογισμό. Εκεί θα μπορέσουμε να πούμε πολλά και για το τεχνικό σχέδιο του Δήμου Κοζάνης, που νομίζω είναι το κορυφαίο θέμα που πρέπει να απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο θα ζητήσω να συζητηθεί το θέμα της μείωσης του 80% του φόρου του νερού στην Κοζάνη, ένα δυσβάστακτο τέλος που σχεδόν όλες οι παρατάξεις είπαν ότι θα το κοιτάξουν, θα το καταργήσουν. Κάποιες, εγώ είχα πει, θυμάστε, προεκλογικά να μειωθεί κατά 40%, να δούμε την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΚ και μετά να αποφασίσουμε αν καταργήσουμε και το επόμενο 40%. Οι λογαριασμοί του νερού στην Κοζάνη είναι πάρα πολύ μεγάλοι, υψηλότεροι σχεδόν στην Ελλάδα, και αυτό το θέμα θα πρέπει να το κοιτάξουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο εμπεριστατωμένα για να μην λέμε πράγματα ανέφικτα. Εκείνο που θέλω να πω είναι, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα σε όλους τους δημότες της Κοζάνης και σε όλους τους Έλληνες. Να περάσουμε τις Άγιες αυτές τις μέρες οικογενειακά, ευτυχισμένα και χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ. Αρκετά από τα δημοτικά τέλη δεν αυξάνονται, αλλά υπάρχουν και κάποια που αυξάνονται. Δεν θέλω να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη, γιατί ήδη είναι, από ό,τι ξέρω και το έχω μιλήσει και με καταστηματάρχες και με ανθρώπους της αγοράς, είναι ήδη ψηλά τα δημοτικά τέλη. Δεν πρέπει να αυξηθούν. Η πρότασή μου μέσα θα είναι να είναι σταθερά και σε κάποιες περιπτώσεις να μειωθούν. Βλέπω όμως ότι τα περισσότερα είναι στην ίδια κατεύθυνση με πέρυσι τα δημοτικά τέλη. Η Λαϊκή Συσπήρωση σήμερα θα τοποθετηθεί ενάντια στις εισηγήσεις για πάγωμα των φόρων και των τελών. Η σημερινή συζήτηση αφορά 16 τέλη. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι αν και έχουμε έρθει, να το πούμε έτσι, σε φάση καπιταλιστικής ανάπτυξης, αποδεικνύεται ότι ακόμα και σε αυτή την ανάπτυξη ο λαός θα συνεχίσει να πληρώνει τα ίδια όπως πλήρωσε και στην κρίση. Η τοποθέτηση δικιά μας είναι η μείωση μιας σειράς φόρων και τελών. Μιλάμε για διατήρηση ενός, δύο ή τριών τελών από αυτά που εισηγούνται σήμερα, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με αυτή την έννοια θα καταψηφίσουμε το σύνολο των φόρων. Πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να μειωθούν αυτά τα φόροι, να μειωθούν αυτά τα τέλη, γιατί ο λαός δεν μπορεί να σηκώσει άλλα βάρη. Στην ουσία, σε αυτή την περίοδο, όταν διατηρείς σταθερά τα τέλη και τους φόρους, στην ουσία είναι μια αύξηση. Γιατί βλέπουμε και λίγο μπροστά και κατανοούμε ότι όσο παραμένει, για παράδειγμα, ο συντελεστής του τέλους ακίνητης περιουσίας, στην πορεία με μια αύξηση των αντικειμενικών αξιών, αυτό θα μετακυλιστεί στους δημότες. Επομένως, θα είμαστε συνολικά αντίθετοι στους φόρους και στα τέλη που θα επιβληθούν.